Τέσσερις ημέρες πριν από τις εκλογές και η υπόθεση των Τεμπών επανέρχεται στην επικαιρότητα με αφορμή την απεργία των σιδηροδρομικών στις 30 Μαΐου αλλά και την απάντηση που έδωσε χθες σε ένα διπλό ερώτημα ο Πρωθυπουργός μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εργαλειοποίηση έβαλε φωτιές. Λυπάμαι που το ζήτημα αυτό εργαλειοποιείται με τέτοιο τρόπο λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και πιστεύω ότι και ο δικαιολογημένος θυμός των συγγενών των θυμάτων δεν δικαιολογεί, αν θέλετε, τέτοιου είδους συμπεριφορές. Καταλαβαίνω απόλυτα την οργή τους και είμαι ο πρώτος ο οποίος θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλα τα επίπεδα. Αλλά πάλι το τονίζω, η δικαιοσύνη αποδίδεται από τη δικαιοσύνη, ούτε από τους πολιτικούς μας αντιπάλους, ούτε από τρίτους κριτές. Για προσβολή στη μνήμη των οικογενειών των νεκρών μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, ζητώντας από τους πολίτες να μην ξεχάσουν το έγκλημα των Τεμπών. Νέες και νέοι, έχουμε υποχρέωση να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα. Έχουμε υποχρέωση όχι μονάχα ηθική απέναντι στις οικογένειες των αδικοχαμένων που πριν από λίγο προσέβαλε ο κύριος Μητσοτάκης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη λέγοντας ότι εργαλειοποιούν την τραγωδία. Ποιοι? Οι άνθρωποι που χάσαν τα παιδιά τους. Αλλά έχουμε και υποχρέωση απέναντι στη νέα γενιά. Διότι αν ξεχάσουμε θα βρεθούμε εκ νέου σε τραγωδίες σαν κι αυτή. Ως αδικαιολόγητη κρίθηκε από τον Πρωθυπουργό η απεργία των σιδηροδρομικών και όχι η μήνυση των συγγενών, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, στους οποίους το επόμενο σημείο είπε ότι συμπαραστέκεται απόλυτα για την ταχεία και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη. Για έλλειψη ενσυναίσθησης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η αλαζονία του τον κάνει να μην έχει ενσυναίσθηση. Δεν έχει ενσυναίσθηση Πρωθυπουργός που λέει και ο δικαιολογημένος θυμός των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους συμπεριφορές. Στην ερώτησή σας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πήρανε μία νομική πρωτοβουλία. Πάντως εκεί σοπάς. Πέρα από προσβολή, συνιστά ουσιαστικά και παραδοχή ότι τίποτε δεν πρόκειται να αλλάξει στην πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων που οδήγησε στο συγκεκριμένο έγκλημα και τον θάνατο 57 ανθρώπων. Όσο και αν προσπαθούν, τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε το δίκαιο αίτημα του λαού για δικαιοσύνη. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην υποψηφιότητα του Κώστα Καραμαλή, σημειώνοντας ότι για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών αρμόδια είναι μόνο η δικαιοσύνη. Θέλω να κάνω τη διάκριση μεταξύ της ποινικής ευθύνης, η οποία αποδίδεται από τη δικαιοσύνη, και της πολιτικής ευθύνης που αποδίδεται τελικά από το λαό. Αν λοιπόν προέκυπταν ποινικές ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα, υπάρχει διαδικασία απόλυτα προδιαγεγραμμένη από το Σύνταγμα για το πώς η Βουλή εμπλέκεται σε αυτές τις περιπτώσεις.